Όχι, δεν χρειάζεται. Αφού σας γνωρίζει ο ιερέας, εκτός αν σας το ζητήσει ο ίδιος. Δεν χρειάζεται. Και πολλές φορές μπερδεύονται κιόλας και την ώρα πάει να κοινωνήσει, λέει το όνομά του, κλείνει το στόμα του, μπορεί να γίνει και ατύχημα. Δεν χρειάζεται. Ιδίως όταν πας στον ιερέα της ενορίας, ας πούμε, που σε ξέρει 20 χρόνια, 20 χρόνια να του λες το όνομά σου. Το ξέρει. Αν κάποιοι κρατάνε το μάκτρο με το ξέρω, μπορούμε να κοινωνήσουμε. Όχι. Άμα φοράει η μάσκα είναι βλασφημία, έτσι. Οποιοδήποτε που διακονεί στο μυστήριο, έτσι, είναι εκπρόσωπός μας. Είναι σαν να είμαστε εμείς. Είτε είναι ψάλτης, είναι παπαδάκι. Εκεί την ώρα δηλαδή μπορεί να κάνεις πρόσωπο. Βεβαίως, όχι μπορείς, πρέπει. Πρέπει. Και να το κάνεις και επιδεικτικά. Στη μέση του ναού να φύγεις για να δείξεις την διαμαρτυρία σου, την απαξίωσή σου. Βέβαια. Γιατί ο ναός, ο χώρος του ναού, όλος ο ναός είναι αγιασμένος. Και η σκόνη ακόμα που υπάρχει στο δάπεδο είναι αγιασμένη, λέει ο Άγιος Γαβρίλ, έτσι. Να πάρεις τη σκόνη, λέει, και να χρύεσαι. Είναι θεραπευτική, γεμάτη χάρη. Η σκόνη που έχει το πάτωμα. Βέβαια.